σας αναφερθούμε στο μεγαλύτερο ψέμα που λέμε όλοι καθημερινά κάθε πρωί. Ότι το πρωινό ξεκινάει από τον καφέ. Παιδιά, το πρωινό δεν ξεκινάει από τον καφέ. Το πρωινό ξεκινάει από την απεγνωσμένη προσπάθεια να καταλάβεις αν είσαι άντρας ή γυναίκα, σε ποια εποχή βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι, πού έχεις αργήσει. Και μετά έρχεται ο καφές. Που βασικά ούτε μετά έρχεται ο καφές. Ο καφές έρχεται αφού σου έχουν έρθει στο δόξα πατρί όλοι οι τείχοι και όλες οι πόρτες που υπάρχουν μέσα στο σπίτι και έχει θυμηθεί όλο το δωδεκάθεο και τους Αγίους μαζί. Μαζί. Και αφού έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιήσω το σαμπουάν ως οδοντόκρεμα. Σχολείο. Καταρχάς, εγώ στο σχολείο είχα μεγάλο θέμα με τον ντύσιμο, γιατί δεν με νοιάζει τι εποχή έχουμε έξω, πόσους βαθμούς έχει, εγώ κρυώνω. Που συνήθως πήγαινα να πει ότι έβαζα πάνω μου οτιδήποτε έβλεπα μπροστά μου που να χωράει κάτω από φούτερ. Που με τη σειρά του που ένα πει ότι συνήθως στο σχολείο εμφανιζόμουν με 5 μπλούζες και ένα φούτερ, πράγμα που μου έδινε έτσι ένα σφαιρικό σχήμα. Πράγμα που δεν μετάνιωνα μέχρι το δευτερόλεπτο που πάταγα στο σχολείο. Γιατί η αλήθεια είναι πως εμείς ήμασταν ένα σχολείο με πολύ ωραίες κοπέλες και οι μισές ήταν πανέμορφες γιατί ήταν άβαφτες και οι άλλες μισές ήταν πανέμορφες γιατί ήταν τυγκαβαμένες. Και ζηλεύω γάμισε τα τις τυγκαβαμένες γιατί είναι ικανότητα αυτό το πράγμα, το να ξυπνάς πιο νωρίς και να μπορείς να δημιουργήσεις κάτι όμορφο πάνω στο πρόσωπό σου. Εγώ δεν μπορώ να δέσω τα παπούτσια μου το πρωί. Και προς τεράστια μου απογοήτευση δεν ανήκω στον γκρουπ των κοριτσιών που είναι άβαυτες και γλυκούλες, γιατί το χρώμα του δέρματός μου είναι λες και έχω πεθάνει εδώ και 5 μέρες. Που σημαίνει ότι άβαυτη μοιάζω με ένα σμίγκολ από Σιβηρία με μεσογειακή ανεμία. Η ζωή φαντάζει σκληρή και άδικη όταν έχει γεννηθεί με αριστοκρατικό δέρμα και αντί να το καταλάβουν όλοι, μια ζωή σε ρωτάνε εμείς άρρωστοι. Επίσης πρέπει να αναφέρω τα καλοριφέρ που δούλευαν στο σχολείο για κάποιο λόγο ήταν 3. Σε τριώροφο κτίριο. Και η φάση του να έρχονται καθηγητές και να με ρωτάνε πώς και κρυώνω μια και είμαι από τη Ρωσία ήταν καθημερινή ρουτίνα. Σε φάση που καμιά φορά αναρωτιόμουν μπας και το τονίζουν επίτηδες για να νιώθω πιο στη χώρα μου και να εγκλιματιστώ πιο εύκολα. Και μια και είπα καθηγητές, ας παραδεχτούμε ότι υπάρχουν καθηγητές που θέλουμε να δούμε να πεθαίνουμε αργό θάνατο και αυτοί που θέλουμε να τους κάνουμε αγκαλίτσες κάθε μέρα. Όλη μέρα. Προσωπικά δεν θα ξεχάσω ποτέ έναν καθηγητή που πρέπει να ήταν ο μόνος που είχε πιστέψει σε μένα και μου είχε πει ότι θα πάω πολύ μπροστά γιατί αντιμιλάω και δεν βάζω ποτέ τη γλώσσα μου μέσα στο στόμα μου. Και μετά υπάρχει και το διάλειμμα, τα μαγικά 10 λεπτά που μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Κυριολεκτικά ό,τι γουστάρεις. Ειδικά στα δημόσια σχολεία. Προσωπικά, εγώ προτιμούσα να αφιερώνω αυτόν τον χρόνο στο φαΐ. Για την ακρίβεια, με το που χτυπούσε το κουδούνι, κάναμε αγώνα δρόμου με μία φίλη μου μέχρι το κηλικείο για να πάρουμε μια συγκεκριμένη τυρόπιτα η οποία τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά, αφού πέραμε την τυρόπιτα, πηγαίναμε πίσω από το κηλικείο έτσι ώστε να μην μας βλέπει κανείς και να απολαύσουμε την τυρόπιτα με την ησυχία μας μακριά από όλο τον κόσμο. Έμπαινα στο πετσί του ρόλου του Σμίγκολ. Επίσης, αυτό το γεγονός πρέπει να είναι ο λόγος που ο μόνος τρόπος γυμναστικής που αναγνωρίζω μέχρι σήμερα είναι το τρέξιμο. Και τέλος, αναφερθώ στη μαγευτική τρίτη ηλικίου. Η μόνη εποχή που να κάνεις 5α με κουτάκια Red Bull μέσα στο δωμάτιό σου δεν φαίνεται και τόσο παράλογο. Η εποχή που ο καφές γίνεται ένα με το χέρι σου και στη δικιά μου περίπτωση το σάντουιτς με το άλλο, γιατί βιβλία δεν κράταγα ποτέ. Και τέλος, θα πω την τρομερή αλήθεια ότι όσο έχω νιστάξει τρίτη ηλικίου, δεν έχω νιστάξει σε όλη μου τη ζωή μαζεμένα. Ούτε βέβαια έχω κοιμηθεί περισσότερο από ό,τι έχω κοιμηθεί στην τρίτη ηλικίου. Αυτά είχα να πω για αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, διαδώστε το να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Το πρώτο βίντεο πήγε άψογα, δεν το περίμενα. Χαίστηκα από τη χαρά μου σχεδόν. Τα λέμε πάλι σε 7 μέρες.